Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε. Η συγκέντρωση είναι οικογενειακή. Άκρο οικογενειακό χαρακτήρα εξηγεί ο Δήμαρχο Ηρακλή ότι έχει συγκέντρωση, πλην όμω ο χαρακτήρα αυτό μάλλον διατηρεί στοιχεία μια μεγάλη οικογένεια, καθώ το παρόν δίνουν πρόσωπα ετερόκλητα μεταξύ του και παρά τι διαβεβαιώσει ότι η παράταξη είναι ανεξάρτητη, η συμμετοχή στενών συνεργατών, ευρωβουλευτών, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το κοινάλ δεν αφήνουν περιθώρια διαφορετική ανάγνωση. Η δύναμη πολιτών είναι ανεξάρτητη δημοτική παράταξη που δημιουργήθηκε για να ενώσει του Ηρακιώτε και όχι για να του διχάσει. Η δύναμη πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού πραγματοποίησε χθε ανοιχτή εκδήλωση με τον ίν Δήμαρχο να εμφανίζεται καυστικό σε ό,τι αφορά τι εξελίξεις με τη Νέα Δημοκρατία, τη στήριξη του ΙΜΗ. Σα διαβεβαιώνω, ούτε μπήκε, ούτε θα μπει σε διαπραγμάτευση για, να, με, για συνεργασία με οποιονδήποτε υπό όρου και προποθέσει. Αυτό δεν γίνεται. Σεβόμαστε τα κόμματα και τη στήριξή του στη βάση μια σύγκληση αρχών. Αν και παραδέχθηκε πω η Νέα Δημοκρατία τον στήριξε στεναρά στην προηγούμενη εκλογική μάχη, από την οποία κέρδισε μάλιστα τον Δημαρχιακό Θόκο, ο ίδιο επανέλαβε την κομματική ανεξαρτησία τη παράταξη, αποκαλώντα παλικάρια του συνεργάτε του και ήδη εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου στο Δήμο Ηρακλείου, οι οποίοι πριν καν προκύψει οριστική απόφαση για το ποιον θα στηρίξει το κόμμα στο οποίο ανήκουν, προτίμησαν να ξεκαθαρίσουν ότι οι ίδιοι, που σημειωτέων στο μεγαλύτερο μέρο του κατέχουν ήδη θέσει εξουσία στο Δήμο Ιρακλείου, θα στηρίξουν και πάλι το Βασίλη Λαμπρινό. Η δύναμη πολιτών απέδειξε ξανά και ξανά ότι διαθέτει στελέχη με υψηλό πολιτικό και προσωπικό ήθο. Όπω τα διαπίστωσαν την περαισμένη εβδομάδα και όσοι δεν το είχαν ακόμη αντιληφθεί. Και διαθέτει επίση στελέχη που είναι παγικάρια. Η εκδήλωση είχε αμυγό προεκλογικό χαρακτήρα, με το Δήμαρχο Ηρακλείου να κάνει και έναν απολογισμό έργου για τη θητεία τη Δημοτική Αρχή, η οποία διευκρίνησε ότι ήταν επιτυχημένη, τονίζοντα ότι στι επερχόμενε εκλογέ, με το ίδιο σχήμα, θα διεκδικήσει μία ακόμη θητεία που στόχο θα έχει να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησαν το 2014. Ξέρω καλά το έργο που έχουμε παράξει και όσα έχουμε δρομολογήσει για το μέλλον. Αυτό ο αγώνα για να δούμε την πόλη όπω την ενεργοποιούμε συνεχίζεται.